Το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο μορφότερο πράγμα στη ζωή μας μετά από την ίδια τη ζωή. Αυτό πιστεύουν πάρα πολλοί που είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου έστω και εραστεχνικά. Και αυτές τις ημέρες γίνεται ένας μεγάλος αγώνας για να κερδίσει τη μάχη της ζωής ο μικρός και αγαπητός αθλητής του Ποσειδώνα Μανώλης Λαμπάκης. Προφανώς και όταν μιλάμε για την υγεία έρχονται όλα στη δεύτερη μοίρα. Ε, να μου επιτρέψει να διορθώσω, δεν είναι πρώην είναι ακόμα συμπέχτη και θα είναι συμπαίχτη τη ομάδα. Ε, ο Μανδόλη του είναι χρόνια στον Ποσειδώνα. Είναι φίλο και ε, Είναι ένα παιδί το οποίο όσοι το γνωρίζουν ξέρουμε για τι παιδί μιλάμε: ε, με ήθο, με αξίε, με αρχέ, ε, μεγαλωμένο από καλή οικογένεια. Και δυστυχώ έχει έρθει ε, στην κακιά μοίρα που λέμε να περνάει αυτό το θέμα υγεία, το οποίο θα το ξεπεράσει διότι έχει ανθρώπου δίπλα του οι οποίοι τον αγαπάνε πάρα πολύ και τον στηρίζουμε όλοι. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλον τον κόσμο. Ε, καμιά φορά ρωτάνε γιατί ασχολείσαι ακόμα με το εθνικό πρωτάθλημα και αυτά, αλλά βλέπει ότι σε μια δύσκολη στιγμή ο κόσμο έχει στηρίξει πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά θα πω στο Μάνο και να το βάλει καλά μέσα του, να έχει δύναμη, θέληση, ε, θετική ψυχολογία. Εμείς σαν συμπαίχτες του, του στέλνουμε όλη μας θετική ενέργεια, να ξέρει ότι είμαστε εδώ ανα πάσα ώρα και στιγμή, να τον στηρίξουμε σε ό,τι χρειαστεί. Το ποδόσφαιρο, όπω είπατε και εσεί, έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Το κυριότερο είναι η υγεία. Ε, Δυστυχώ πρέπει να δώσει αυτόν τον αγώνα. Κανεί δεν τον θέλει. Αλλά είμαι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει. Είναι πολύ δυνατό παιδί και να γυρίσει πάλι με αυτό το χαμόγελο όπω ακριβώ τον θυμάμαι. Να γυρίσει πάλι σε εμά εδώ να κάνουμε τι παρέ μα και να λέμε τα καλαμπούρια μα. Ε. Θα ήθελα να πω επίση ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη τη καρδιά μου σε όλο το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο και εμεί. Δυστυχώ η μοίρα τον έφερε αντιμέτωπο με το στεωσάρκομα και δίνει την πιο δύσκολη μάχη που πρέπει να την κερδίσει. Άλλωστε, αυτό είχε μάθει τόσα χρόνια από του αγωνιστικού χώρου. Όσοι θέλουν να τον βοηθήσουν, μπορούν και πραγματικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στο σύνολό του έχει σταθεί δίπλα του και συγκινεί. Όπω συγκινούν και όσα λένε οι δικοί του άνθρωποι. Οι άνθρωποι τη ομάδα του, οι άνθρωποι του Ποσειδώνα που τον περιμένουν πίσω, υγιεί και δυνατό στο γήπεδο. Με έχουν πάρει. Πάρα πάρα πολλά τηλέφωνα να θέλουν να βοηθήσουν τον Μανώλη Το λαμπάκι και είμαστε ευγνώμοι γι' αυτό. Ε, Πολλέ ομάδε ε, και βοηθάνε και με άλλου τρόπου, και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε να δούμε γενικώ αύριο. Θέλουμε ανθρώπου να ενώνουν και όχι να διαχωρίζουν. Αυτά που γίνονται τελευταία είναι έξω πραγματικά, έξω ποδοσφαιρικά. Δεν τα θέλουμε. Το περιμένουμε να γυρίσει δυνατό να ξαναπαίξει στην ομάδα μας διότι ήταν και είναι ένα παιδί από τα καλύτερα του Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας αγαπάει όλα τα παιδιά. Είμαι 50 χρόνια στον Ποσειδώνα.